Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων ξεκινά σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών με ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων χειρουργικού τύπου σε διατάξεις που αφορούν όσους έχουν στην κατοχή τους δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η δημοσιοποίηση των πρώτων ειδοποιητηρίων στη σελίδα του ΕΦΚΑ εκτός από τις τεχνικές δυσκολίες προκάλεσε σοκ σε χιλιάδες ασφαλισμένους που διαπίστωσαν ότι καλούνται να καταβάλουν μηνιαίως υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα εισοδήματα του 2015. Την άποψη πως ο νόμος Κατρούγκαλου δημιουργεί αντικίνητρα για παραγωγή και δημιουργία εκφράζει στη συνέντευξή του στο insider.gr ο αναπληρωτής τομεάρχης εργασίας και υπεύθυνος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Εμφανίζεται απεσιόδοξος για την ικανότητα της κυβέρνησης να αποκρούσει το αίτημα για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, ενώ τονίζει πως κανένας σημερινός εργαζόμενος δεν ελπίζει πως θα πάρει αξιοπρεπή σύνταξη. Σε τετωμένο σκηνή βαδίζει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες που ήδη έχουν φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρόκειται σε σημερινή του συνεδρίαση να διασαφηνίσει την θέση του γύρω από την συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Εκ νέου λοιπόν προβάλλει ο κίνδυνος να παρέλθει και 20 Φεβρουαρίου χωρίς συμφωνία με τους εταίρους. Η βούληση υπάρχει, αλλά οι δυναμικές που θα οδηγήσουν σε σύγκληση όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν διαφαίνονται ακόμα. Πτωτικά κινείται η χρημεστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 621,85 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,18%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.